Έχω δει, εγώ συγκεκριμένα σαν ανησιολόγο που είμαι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, οι οικογένειε να καταστρέφονται. Δεν έχουν τέλο τα τραγικά περιστατικά που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Ενώ συγκλονίζουν τα στοιχεία για του τραυματίες, από τροχιά ατυχήματα και δυστυχήματα. Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα μείζονο σημασία θέμα. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα από όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο περίπου 2.500 άνθρωποι σκοτώνονται και πολλέ χιλιάδε άλλοι τραυματίζονται και μένουν ανάπηροι για όλη του τη ζωή. Σε μια χώρα στην οποία το 40% των οδηγών που ευθύνονται για τα θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα έχουν ποσοστό αλκοόλ στο αίμα περισσότερο του επιτρεπόμενου. Σε αυτό το νησί του Καζατζάκη, του Βενιζέλου, του δασκαλογιάννη να θεωρούν λεβεδιά το να πίνει σκούπε, να πυροβολά κτλ. Λεβεδιά είναι να πα κάπου, να πιει το ποτάκι σου, να γυρίσει όσο και ασφαλή. Να μην αφήσει το φίλο σου, το συγγενή σου να οδηγήσει πιο Πάρ' Πάρτε το κλειδί, μην τον αφήνει ζωέ έτσι. Τα τροχαία ατυχήματα εξακολουθούν να αποτελούν μια σύγχρονη μάστιγα. Ένα σοβαρό τροχείο έχει τα πάντα. Θάνατο, αναπηρία, νοσηλεία, αποκατάσταση και πόνο. Αυτά τόνισαν κατά τη διάρκεια ενημερωτική δράση για την πρόληψη των τροχιών ατυχημάτων που πραγματοποίησαν το πρωί η Τροχία Χανίων και το ΕΚΑΒ. Η τροχία θα βρίσκεται επιποδός ε, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τόσο την κίνηση των ανθρώπων και των πολιτών μέσα στην πόλη, ε, αλλά να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε και τροχαία ατυχήματα. Πρώτο στο στόχο μας είναι το αλκοόλ και η κατανάλωσή του. Συνιστούμε στους πολίτες να μην πιούν και να οδηγήσουν. Να προτιμήσουν έναν άνθρωπο στην παρέα τους που δεν πίνει, να οδηγεί εκείνος και σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί να μεταφερθούν, να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο μεταφορικό μέσο. Ας είμαστε λοιπόν φέτο λίγο προσεκτικοί, να αποφύγουμε δυσάρεστα, δυσάρεστα γεγονότα, δυσάρεστα συμβάντα. Α κάνουμε δηλαδή αυτό που περνάει από το χέρι μα. Από εκεί και πέρα, ε, αν κάτι πάει στραβά, άνθρωποι είμαστε, εδώ είμαστε, θα, θα βοηθήσουμε. Με ζώνη, κράνος, προσέχουμε την υγεία μα πάνω απ' όλα, αλλά κυρίω με και αλάβεις. Λόγω τη αναμενόμενη αύξηση τη κίνηση κατά την περίοδο των εορτών, τροχονόμοι και διασώστε μοίρασαν φυλάδια στου διερχόμενου πεζού και οδηγού, στέλνοντα το μήνυμα φέτο: Α τσουγκρίσουμε στο σπίτι, όχι στο δρόμο. Πρέπει να προσέχει ο κόσμο, να είναι λίγο πιο ευαίσθητο και να έχει λίγο γνώση σε αυτό που κάνει. Η ζωή είναι μικρή πρέπει να την αγαπάμε και να την προσέχουμε. Η ζωή είναι πολύτιμη και δεν ξανάρχεται. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει σε σπίτι, να χάσει να το ξανακάνει, τη ζωή σου όχι. Η αστυνομία συστήνει στου οδηγού να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορία και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχέα και τι υποδείξει των αστυνομικών.